Κάθε ευρώ που θα εισπράτεται από τον φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετουμένων δανείων του συνεργατισμού θα αποτελεί δημόσιο έσοδο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση. Ο Χάρης Γεωργιάδης διευκρίνησε πως ο φορέας θα διαχειρίζεται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που πέρασαν στα χέρια του κράτους. Η Αλταμίρα θα κάνει την δουλειά στο ενδιάμεσο. Περιλαμβάνονται ένα χαρτοφυλάκιο πολύ μεγάλο και σημαντικό, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του συνεργατισμού. Ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει εξάλλου πως θα διαφανεί στην συνέχεια εάν θα συνεχίσει η ίδια εταιρεία τη διαχείριση, ωστόσο υποδεικνύει ότι θα είναι ανεξάρτητη και εξειδικευμένη. Να μην είναι είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε διοριζόμενοι από την κυβέρνηση αυτοί που θα κάνουν την διαχείριση και να είναι η διαχείριση από εξειδικευμένους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η αγωνία των υπαλλήλων κορυφώνεται, γι' αυτό και οι συντεχνίες βρίσκονται σε αναβρασμό. Υπάρχει μια κούραση και μια αγωνία σε αυτόν τον κόσμο και μια πικρία για το τελικό αποτέλεσμα. Άρα όσο το συντομότερο δυνατόν καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία να τους ανακοινωθεί. Με εγκύκλιο της ΙΕΤΙΚ δημοσιοποίησε την πρόταση που υπέβαλε στον συνεργατισμό και σύμφωνα με την οποία το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστο ποσό της 100.000 και μέγιστο της 200.000 για να ευεργετηθούν οι χαμηλόμισθοι αλλά και να έχουν όλοι συντελεστεί 5 ετήσιους μισθούς. Το σχέδιο θα πρέπει να απευθυνθεί στο σύνολο των εργαζομένων ανεξάρτητα από πού εργάζονται αυτή τη στιγμή, είτε στην Αλταμίρα είτε στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Οι συντεχνίες θα πραγματοποιήσουν συνάντηση και με την Ελληνική Τράπεζα με στόχο την διασφάλιση και των δικαιωμάτων των υπαλλήλων που θα απορροφηθούν εκεί.